πάλι με τη λίγη κι η θύμιση σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο κύμα με σκεπάζει. Κι εγώ τηλέφωνα σε παίρνω να ακούσω τη φωνή σου, να πω απλά για σου τι κάνεις. Σε πεθύμισα πολύ και τη συγγνώμη μου σου φέρνω, πόσο μ' αγάπησες θυμή σου, γιατί σ' άφησα να φύγεις η τρελή. Μίσησε με, δεν πειράζει, μου φτάνει που θα ξέρω πως δεν νιώθεις και για μένα. Που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα βιάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει, θα αγγίζω σ' όλα τα δικά σου πράγματα. Με δύο υγρά κοκκίνα μάτια, δύο στεγνά σκισμένα χείλη, θα πω απλά για σου τι κάνεις. Σε πεθύμισα πολύ, με μια καρδιά χίλια κομμάτια, σαν άνοιξη χωρίς Απρίλη, γιατί σ' άφησα να φύγεις η τρελή. Μίσησε με, δεν πειράζει, μου φτάνει που θα ξέρω πως νιώθεις και για μένα κάτι. Μίσησε με, δεν με νοιάζει, εγώ θα καταφέρω το μίσο σου να κάνω.
Πάμε, κάνετε γυμναστική. Ιδέα. Γιατί βλέπω μια ελαστικότητα. Κοίταξε, γυμναστική κάνω που και που. Πιο πολύ χορεύω, αυτό κάνω στο σπίτι. Ωχ, κάτσε γιατί να χορεύει. Έχουμε και άλλα ταλέντα δηλαδή. Χορεύω γιατί μ' αρέσει, είναι ένας τρόπος έτσι για να ξεδώ, να ξεδίνω, ξέρεις να πώς θέσω. Να ξεδίνεις. Να ξεδίνω κάθε φορά. Είσαι υπερκινητική και εσύ σαν και εμένα. Ναι. Ναι, έλα να σε πάω λίγο στο σκαμπό μας να ξεκουραστείς. Μου χρειάζεται λίγο. Λίγο ναι, γιατί έχεις να πεις πάρα πολύ. Πού το αφιερώνουμε λοιπόν. Τη βιολογική καταστροφή. Ναι, σε ποιους. Κοίταξε, είναι ένα τραγούδι που αγαπάω ούτως ή άλλως. Θα το αφιερώσουμε σε όλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και στο fan club σου, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, ισχυρό. Και στο fan club, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους νεαρούς. Σου γράφουν μέσω ίντερνετ τι εντύπωση τους έχουν κάνει τα τραγούδια σου κατά καιρούς. Είναι ένα από αυτά που έχουν συγχωρήσει αυτή τη χρονιά. Άρα τα νέα παιδιά είναι σκεπτόμενα παιδιά. Ναι. Φύγαμε, βιβλική καταστροφή. Πάμε. Με κάνουν και ξυπνώ. Να ψάχνω την αληθινό. Τι κρύβεται πίσω από τη ζωή σου. Σε βλέπω δίπλα να κοιμάσαι σαν μωρό. Να κάνω κάτι δεν μπορώ. Να σπάσω πια την ενοχή σιωπή σου. Όλοι λένε πως δεν πρέπει να σε δίπλα μου εσύ. Πως η αγάπη σου μοιάζει βιβλική καταστροφή. Όλοι ξέρουν που πηγαίνεις και τι κάνεις τα κρυφά. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, κομματιάζεις μια καρδιά. Γιατί πρέπει τελευταία να τον πάθω. Μην αφήσεις τελευταία να τον πάθω. Κουβέντες που άφησες μίσες. Κάνω τις νύχτες μου φρίχτες. Αναρωτιέται τι κακό σου έχω κάνει. Δικαιολογίες για να βρίσκεσαι μακριά. Και πάλι άδεια μου αγκαλιά. Κομμάτια γίνεται σαν πορσελάνη. Όλοι λένε πως δεν πρέπει να σε δίπλα μου εσύ. Και πως η αγάπη σου μοιάζει βιβλική καταστροφή. Όλοι ξέρουν που πηγαίνεις και τι κάνεις τα κρυφά. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, κομματιάζεις μια καρδιά. Γιατί πρέπει τελευταία να το μάθω. Μη μ' αφήσεις τελευταία να το μάθω. Σε δίπλα μου εσύ. Και πως η αγάπη σου μοιάζει βιβλική καταστροφή. Όλοι ξέρουν που πηγαίνεις και τι κάνεις τα κρυφά. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, κομματιάζεις μια καρδιά. Γιατί πρέπει τελευταία να το μάθω. Μη μ' αφήσεις τελευταία. Υπέροχο! υπέροχο!
Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς το αγγίγμα σου να ζω. Χωρίς να ακούω τη φωνή σου στο σπίτι, χωρίς τη ζεστή σου ανάσα στο κρύο μου λαιμό. Να μάθω ξανά, πρέπει να μάθω ξανά. Να βλέπω τη δική μου μορφή στον καθρέφτη και όχι εσένα οδηγίες να δίνεις. Να κάνω αυτό που θέλω και δεν μ' αφήνεις. Αυτό που θέλω και εσύ το κρίνεις. Αυτό που θέλω για μένα πρέπει να ζήσω πια για μένα. Κι ας βρεθώ στα χωρίς τα φιλιά σου να ζω. Χωρίς τη ζεστή ανατριχύλα που νιώθω όταν τα χείλη σου πλησιάζουν τα δικά μου. Να φτιάξω μόνη μου τα όνειρά μου. Να μη φοβάμαι τα λάθη καρδιά μου. Να μη φοβάμαι. Για μένα πρέπει να ζήσω πια για μένα. Κι ας βρεθώ στα για μένα πρέπει να ζήσω πια για μένα και με μάτια κλαμμένα ίσως το πιο καθαρά.
κάνω. Σ' ό,τι δηλιάζω αυτή επιμένει. Κάνει να φαίνεται το δύσκολο απλό. Κράτα καρδιά μου. Φύσα. Σε κάποια Eurovision κλπ. Τη έδειξα μια άλλη τέλος πάντων, την ευρυδίκη μου στήλε, δεν έχει σημασία αυτό. Το κάρμα. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Από εκείνη την ημέρα είμαστε μαζί. Πραγματικά δύο μέρες πριν, κοίταζα εγώ, είχε δώσει κάποιες συνεντεύξεις του Γιώργου σε κάποια περιοδικά και εφημερίδες, είχε βγει στην τηλεόραση, ήταν γνωστός τέλος πάντων από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και είχα πάρει την εφημερίδα στα χέρια μου, είχε και μια φωτογραφία και λέω στη μητέρα μου, κάποιον σαν κι αυτόν λέω πρέπει να γνωρίσω. Έλα. Αυτό. Τέλος πάντων, συναντηθήκαμε και. Και από το πρώτο λεπτό. Εγώ τα είχα μια άλλη κοπέλα τότε, πολύ καλή κοπέλα, και η Βρυδίκη με ένα άλλο πολύ καλό παιδί. Τους χωρίσαμε επί τόπου. Και από εκείνη την ημέρα, από τις 28 Ιανουαρίου του 1987, είμαστε μαζί αυτή τη μέρα. Αχ, είμαστε εκεί με ημερομηνία, είδε. Αχ, συγκινήθηκα τώρα. Ένα χειροκρότημα από το 1987. Δηλαδή. Να σου πω. Πρέπει να του αφιερώσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, θα με ακούσεις. Με τόσα ωραία λόγια που έχει πει ο Γιώργος, θα πρέπει να του αφιερώσει. Το περνάς ακόμα καλά. Για τον Γιώργο, λοιπόν. Περνάς ακόμα καλά, Γιώργο, δεν περνάς. Άρα είναι το τραγούδι σας αυτό. Έτσι. Φύγαμε. Περνάς ακόμα καλά, σκέφτεσαι λιγάκι. Έχω τόσες μέρες να σε δω. Φοράω ακόμα το μακό σου φανελάκι. Κανονικά δεν πρέπει να σου το πω. Περνάς ακόμα καλά, είπες να μείνουμε μόνοι. Για λίγο, μα το λίγο είναι πολύ. Η αγάπη πονά, κι όσο πονά δυναμώνει. Πώς να σπάσω της καρδιάς μου το κερί. Περνάς ακόμα, ακόμα καλά. Περνάς ακόμα καλά, με σκέφτεσαι λιγάκι. Λείπεις τόσες νύχτες μακριά. Άλλη μια φορά αδειάζω το δασάκι. Σταχτεί η ζωή μου τελικά. Περνάς ακόμα καλά, είπες να μείνουμε μόνοι. Για λίγο, μα το λίγο είναι πολύ. Η αγάπη πονά, κι όσο πονά δυναμώνει.
ακόμα, ακόμα καλά. Αλλά περνάμε και καλά επίσης, διότι έχουμε την ορχήστρα κοντά μας. Να αρχίσω να την παρουσιάζω. Στα πλήκτρα, Παντελής Ντυμένος. Μπράβο. Πάμε μαζί. Ο Γιώργος είναι στη φορητή κάμερα, αλλά ο Γιώργος είναι και εδώ, ελεύθερας στον μπάσο. Στην drums, Μπάμπης Λεοντιάδης, με το όνομα. Κιθάρα. Γιώργος Τσαρνανάς. Και μπουζούκι και ούτι στα διάφορα τραγούδια όπου χρειάζεται, δηλαδή Γιάννης Καπούλας. Λέμε τώρα εμείς, λέμε, να μπούμε στο σπίτι της Ευρυδίκης ξανά και να δούμε ποια είναι η αγαπημένη της γωνιά. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε όμως. Θα το δούμε τώρα, βέβαια. Πάμε, εισβάλλουμε στα άδυτα. Αυτό το πιάνο έχουν γραφτεί κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου του Θεοφάνους. Είναι ένα μέρος έτσι στο σπίτι που μας αρέσει πάρα πολύ να καθόμαστε. Περνάμε πολλές στιγμές ξερνιασιάς. Έχει πάρα πολύ όμορφη θέα κάτω από τη θάλασσα και πραγματικά ηρεμούμε. Βρισκόμαστε στο σαλόνι, είναι ο χώρος όπου περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Είτε θα κάτσω έτσι, θα ξαπλώσω στο καναπέ και θα ξεκουραστώ, θα ακούσω μουσική. Μου αρέσει το βράδυ να ανάβω το τζάκι και να περνάω όλο το βράδυ, κυρίως διαβάζοντας. Δηλαδή αυτή την περίοδο διαβάζω ένα καινούριο βιβλίο του Γιώργου του Πιντέρη, «Η ψυχολογία μας με το χρήμα». Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους και κάποια πράγματα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ. Ποια είναι η σχέση μας με το χρήμα και πώς είναι πιο σωστό να το ξοδεύουμε κλπ. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πώς πρέπει να τρώμε. Να τρώμε σωστά σύμφωνα με την ψυχολογία. Μας μιλάει για πάρα πολλά έτσι, πράγματα σύμφωνα με το αίμα μας που πρέπει να ξοδεύουμε, ποια είναι ωφέλιμα για μας, ποια είναι ουδέτερα και τέλος πάντων είναι ένας τρόπος υγιεινής διατροφής που μας κάνει να αισθανόμαστε και πιο υγιείς και πιο δυνατοί με περισσότερη ενέργεια. Ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας είναι και ο Νέβε, ο σκύλος μας. 5 χρόνων ο Νέβε, ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Άγγελο, σκορπιός όμως αυτός. Νομίζω είναι ένα από τα πιο όμορφα και παιχνιδιάρικα σκυλάκια.
Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Είναι παιχνίδι και για τον Άγγελο. Λοιπόν, πάμε να σας τον δείξω και να παίξουμε λίγο με τον Εύε. Καταφέρνω με αυτή την προφορά. Το χιόνι πώς? Το χιόνι στα ιταλικά νεύε. Α, νεύε. Ωραίο σκυλάκι όμως. Κούκλος δεν είναι. Και το σπίτι σου ωραίο. Ηρεμείτε, κάθεστε σπίτι καθόλου ή τρέχετε συνέχεια για δουλειές? Κάθε Κυριακή. Α, μόνο κάθε Κυριακή. Πώς τα αντέχαμε 14 χρόνια μαζί, αντέ. Γι' αυτό, κάθε Κυριακή. Μυστικό τώρα, συμβουλή δηλαδή, τα ζευγάρια πρέπει να είναι μαζί. Τι κάνετε την Κυριακή? Ας πούμε, Ευρυδίκη και Γιώργος Θεοφάνους. Είναι ανάλογα με τις διαθέσεις του Άγγελου. Είναι? Ανάλογα με τις διαθέσεις του Άγγελου. Αν ο Άγγελος θέλει να βγούμε έξω, βγαίνουμε έξω και πάμε είτε σε εστιατόρια, φαγητό, σινεμά, Λούνα Παρκ κλπ. Είναι οικογενειακή ημέρα. Δεν βάζουμε ποτέ καμία δουλειά, ούτε εγώ ούτε η Ευρύ. Όσο περνάει από το χέρι μας έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως ο σπίτι του Γιώργου Ευρυδίκης είναι το meeting point, το σημείο που συναντιόμαστε όλοι τέλος πάντων για να κουβεντιάσουμε διάφορα. Όχι, Κυριακή ποτέ. Κυριακή τους κλείνεις και τους Ιωάννα απ' έξω. Και τελείωσε. Αυτή την Κυριακή βέβαια θα δείτε σε επανάληψη, αύριο δηλαδή. Στη μία παρατέρα το μεσημέρι, το κοκτέιλ με νοτζιάους, δεν μας κορτάσουν απόψε, υπενθυμίζω. Και η Κυριακή θα έρθω σε επανάληψη. Εσείς οι τράπεζες που δείτε στο Φίβερ μέχρι αργά τα ξημερώματα, μόνο Κυριακή. Μόνο Κυριακή. Θα βάλετε ξυπνητήρι να μας δείτε. Γιατί τώρα μας βλέπετε, είμαστε on camera. Αν περάσουν 20 χρόνια, λέω τώρα εγώ. Και γίνει ένα φθινόπωρο η Ευρυδίκη, σαν το τραγούδι. Τι θα εξακολουθείς έτσι να την αγαπάς? Άμα έχει άνοιξη από μέσα της, τι διαφορά υπάρχει? Αυτό είναι τελικά, να έχουμε άνοιξη από μέσα μας. Έτσι δεν είναι. Είστε κι εσείς λοιπόν υπέρ του ότι δεν υπάρχει χρόνος? Εντελώς δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Για μένα καθόλου. Πάρα πολύ. Μετά την εκπομπή να το συζητήσουμε. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο ένα κλάσμα δευτερολέπτου πέρασμά μας από το πλανήτη στην αιωνιότητα του συμπαντιακού χρόνου, που κανονικά δεν θα έπρεπε να προλαβαίνουμε να γερνάμε βέβαια. Άμα τα δεις λίγο από τα πράγματα, όπως έλεγε κάποτε ο Κώστας Χατζής, η φοβερή αυτή στην Υπουργός που συνεργαζόταν. Η Σότια. Τίποτα δεν είναι, όλα είναι ασήμαντα. Γι' αυτό πρέπει να κρατιόμαστε από τα πολύ πολύ μικρά και τα σημαντικά, γιατί αυτά που μας στεναχωρούν κάθε μέρα, τίποτα δεν είναι. Είναι αμιλητή από Σότης. Έτσι. Θα μας αφιερώσει το φθινόπωρο γυναίκας, δεν έκανα τζάμπο για αυτή την ερώτηση. Α, έτσι είναι σκοπός. Προετοίμαζα. Ωραία. Έσπερνα εγώ, κατάλαβες. Κι εγώ έτοιμη είμαι. Πάμε, φύγαμε. Φθινόπωρο γυναίκα, ανθρέψουνε τα φύλλα κάποια νύχτα ξαφνικά. Φθινόπωρο γυναίκα, δικοτήσεις οι ρητίδες θα γελούν ηρωνικά. Κι εγώ θα σε ρωτάω, να μάθω θα ζητάω, ακόμη αν με θες, όπως με ήθελες και χθες. Φθινόπωρο γυναίκα, και ο χρόνος θα βουλιάζει με ένα άκοπος κι εγώ. Φθινόπωρο γυναίκα, με την ψύχρα του καθρέφτη κολλημένη να ρηγώ. Κι εσύ να με τρελαίνεις, αφού δε θα με ζεσταίνεις, μα πες μου αν με θες, όπως με ήθελες και χθες. Ζωή μου, ψυχή μου, καρδιά μου και βροχή μου, τα φώτα θα ανάψω και κάνε με να κλάψω. Βιλιάρδο θα παίξω, στα φάλια σου θα αντέξω, στην άκρη της στέκας γεννιέμαι και πεθαίνω. Σαν φθινόπωρο γυναίκα. Φθινόπωρο γυναίκας, και ένα Σάββατο Σεπτέμβρης θα μου φέρει πρωινό. Φθινόπωρο γυναίκας, και κρατιέμαι από το φιλί σου, τα κρυβό και το φθινό. Επάνω σου κολλάω και κάνω πως γελάω, να ακούσω πως με θες, όπως με ήθελες και χθες. Ζωή μου, ψυχή μου, καρδιά μου, ευρωχή μου, τα φώτα.
γεννιέμαι και πεθαίνω. Ζωή μου, ψυχή μου, καρδιά και βροχή μου, τα φώτα θα ανάψω και κάνε με να κλάψω. Φιλιά εδώ θα παίξω, στα πάρκα σου θα αντέξω, στην άκρη της στέγας γεννιέμαι. Ο κάμεραμάν που σου το είχε γυρίσει τον είχε τρελάνει στις μπουνιές και στις κλωτσιές. Είχε φάει πολλές μπουνιές. Πώς το έκανε και πολλές κλωτσιές. Ναι. Πάρα καλά, πολύ. Έπρεπε να δεις τα προσπάθηματα από τα γυρίσματα που εγώ για πόση ώρα έπρεπε να κάνω αυτό. Συνέχεια. Αυτό και αυτό πώς το κάνω. Έλα, έλα κάτω. Να το κάνω. Μην και την κάμερα. Συγγνώμη, να το κάνω. Μπορώ, Γιώργο. Wow. Ηρώ τριγώνι άσχετο. Πάμε. Ηρώ, είναι εδώ. Πρέπει να πουλήσω το τριγώνι. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, η Ρο Τριγώνη, σαν στιχουργός, κρύβεται πίσω από πολύ μεγάλες επιτυχίες σου. Να θυμίσουμε μερικές. Ζηλιάρης Ουρανός. Πρώτα απ' όλα. Το αποκορύφωμα ήταν ο Ζηλιάρης Ουρανός, αλλά η Ρο ευθύνεται για κάποια τραγούδια που λέγατε προηγουμένως με τα παιδιά. Τα ωραία τραγούδια που γράψαμε ποτέ και που τραγούδισε για Ευρυδίκη. Μπορώ να πω. Θα τις αφαιρώσω έτσι ένα βήμα εδώ. Βέβαια. Γίνε βροχή, έλα απόψε. Στάζω απ' τα φιλιά. Γίνε βροχή και έλα απόψε. Πάρε με αυτή τη νύχτα αγκαλιά.
Φοβερή, ε. Τι καλύτερο να έχεις αυτή τη φωνή να σου τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Αυτή τη φωνή, αυτό το συνθέτη. Αυτό το συνθέτη, αλλά αφήνουμε... Επάνω από όλα αυτούς τους φίλους. Αυτό, έτσι να μείνουμε. Να αφήσουμε, ας πούμε, τη φωνή και το συνθέτη, να πάμε στο ανθρώπινο. Ευρυδίκη Θεοφάνους. Την Ευρυδίκη πώς την πρωτογνωρίζεις και ποια είναι η πρώτη σου αίσθηση που σου δημιουργείται με το που την πρωτογνωρίζεις? Πριν από πολλά χρόνια, είχαμε πότε? Γνωριστήκαμε 92. Πρώτο ήρθαμε σε επαφή όταν και οι τρεις ξεκινούσαμε, και οι τέσσερις μάλλον τότε, ξεκινούσαμε... Μαζί με πάνω στα Τριγόνη. Ναι, ναι, στο ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή τηλεφωνηθήκαμε, πήγαμε στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν είναι εκπαιδευμένη. Δεν είμαι εκπαιδευμένη. Λοιπόν, θυμάμαι εκείνο τον ασπρόμαυρο καναπέ, μου έχει μείνει εκείνος ο ασπρόμαυρος καναπές. Καθόμαστε λοιπόν και... Και αράζατε στον καναπέ το κατάλληλο. Δεν αράζαμε μόνο. Σχεδιάζαμε, ονειρευόμασταν, δημιουργούσαμε, φτιάχναμε και δεν ξέραμε ακόμα ούτε καν το τι πρόκειται να συμβεί. Mm-hmm. Και συνέβησαν πολλά καλά μέσα σε αυτά όλα τα χρόνια. Πες μου ένα όνειρο λοιπόν που σχεδιάζατε, που έγινε πραγματικότητα, εκτός από τις επιτυχίες που κάνατε, κάτι άλλο σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, κάναμε δύο πάρα πολύ όμορφα παιδάκια, και όμως με την Ευρυδίκη τον Άγγελο. Και εσύ? Εγώ το Δημή μου. Τι καλύτερο. Ότι είναι τα ωραίότερα μας τραγούδια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και κάναμε και πολύ ωραία τραγούδια με τα παιδιά. Περάσαμε πολλές στιγμές ανθρώπινες. Ναι, θέλω μια στιγμή. Μαζί. Θέλω μια στιγμή που να δείχνει και το ζευγάρι, το δημιουργικό Ευρυδίκη Θεοφάνους. Μια στιγμή από το στούντιο, ας πούμε. Μια στιγμή από το στούντιο. Ναι, ένταση χωρίς ένταση. Και καλά, οι ρόμες πιο πιθανές στιγμές, έτσι. Θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές με ένταση. Ο Γιώργος πάντα είναι πάρα πολύ φουριόζος αυτό που θέλει. Θέλει να βγει έτσι, αλλά και η Ευρυδίκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Θυμάμαι λοιπόν πάρα πολλές στιγμές με ένταση, οι οποίες διαδραματίζονται πίσω από το γυαλί του στούντιό μου. Α, και βλέπεις παντολίδες, πούμε, ξέρεις και... Διάφορα τέτοια, όσο κυπριακά λεκτό. Α, και στα κυπριακά πλακωνόσαστε. Ναι, για να μην καταλαβαίνουν οι γύρω. Το σχέρα μην καταλαβαίνει τίποτα. Καταλαβαίνουν. Και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα ως διαμαγές εξαφανίζεται και βγαίνει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Έτσι, και μέσα από την ένταση βγαίνουν τα ωραία. Και μέσα από το δρόμο επίσης βγαίνουν τα ωραία, διότι η κάμερα του κοκτέιλ με νότες, πρόσεξε πώς το δένω τώρα. Ναι, δεν παρατηρώ. Δεν παρατηρείς. Βγήκε στο δρόμο και βρήκε φαν της Ευρυδίκης, ένα περίεργο πράγμα. Υπάρχουν φαν της Ευρυδίκης στο δρόμο. Κάθε φορά που μιλάς και στα μάτια με... Σου αρέσει η Ευρυδίκη? Η τραγουδίστρια, πάρα πολύ. Δεν έχω όρια επιλογής παρά μόνο... Η Ευρυδίκη, μου αρέσει. Καλή είναι, μια χαρά. Σου αρέσει η Ευρυδίκη? Ωραία. Κάποιο τραγούδι που σου αρέσει? Δεν λένε στην πηξία μου. Μόνο μια στιγμή. Πολύ ωραία είναι. Ένα τραγούδι που σου αρέσει? Το κουμπί μου αρέσει πολύ. Μου έχεις μη τη λαπή της καρδιάς μου το κουμπί και με κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μου έχεις μη τη λαπή της καρδιάς μου το κουμπί και με κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Αν είναι η αγκαλιά δική σου αγκαλιά κι αν είναι τα φιλιά, φιλιά δικά σου. Κάποιο τραγούδι σου αρέσει? Από το παλιά μου άρεσε ένα, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Η Πηξίδα, ναι. Ποια τραγούδια της αρέσουν? Πολλά, όλα σχεδόν. Πολύ μοντέρνα, όμορφη, ωραία τραγούδια. Κάποιο τραγούδι της αρέσει συγκεκριμένο? Μ' άρεσε να το παλιά της τραγούδια, ειδικά το πρώτο που είχε κάνει επιτυχία. Ποιο? Τώρα δεν θυμάμαι το τίτλο. Καλώς. Το μόνο που θυμάμαι νομίζω λέγεται. Καλή είναι, πολύ καλή. Όλα δικά σου. Όλα δικά σου. Για μια θέση μες στην καρδιά σου. Όλα, όλα, όλα για σένα. Τι μου έχεις κάνει και στα χώρια. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι φαν, οι οποίοι είναι και από διαφορετικές ηλικίες όπως είδες, γιατί... Από διαφορετικές ηλικίες και αφού... αγαπάνε ιδιαίτερα και κάποια παλιά τραγούδια. Εγώ θα τους αφιερώσω πολλά παλιά τραγούδια σε ένα ειδικό medley που έφτιαξα. Υπέροχα. Πάμε λοιπόν.
Ρίζει στο πάτωμα το ξύλο. Ρίζουν τα τζάμια στα παράθυρα. Ρίζει η ζωή μου και θα σπάσει. Πάλι εγώ δεν τα κατάφερα. Μέσα στο σώμα μου είσαι ξένος. Και σε αγάπησα παράφορα. Είσαι από το χέρι μου χαμένος. Πάλι εγώ δεν τα κατάφερα. Είναι τα χέρια σου λεπίδες που μου χαράζουν τις ελπίδες. Μη χαρακώνεις το φιλί, μη μου ματώνεις το κορμί. Είναι τα χέρια σου λεπίδες που μου χαράζουν τις ελπίδες. Μη χαρακώνεις το φιλί, μη μου ματώνεις το κορμί. Ραγίσω τείχο στο ταβάνι. Τα όνειρά μου πίσω τα φέρα. Το κρύο πώς να με ζεστάνει. Πάλι εγώ δεν τα κατάφερα. Δίνω σε σένα τη ζωή μου. Μαζί την πέταξες αδιάφορα. Στάζει τροχή μες στην ψυχή μου. Πάλι εγώ δεν τα κατάφερα. Είναι τα χέρια σου λεπίδες που μου χαράζουν τις ελπίδες. Μη χαρακώνεις το φιλί, μη μου ματώνεις το κορμί. Είναι τα χέρια σου λεπίδες που μου χαράζουν τις ελπίδες. Μη χαρακώνεις το φιλί, μη μου ματώνεις το κορμί. Ξεκίνησα βόρεια χωρίς περιθώρια για αναβολή. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα κοντά σου, όμως δέθηκα στην Ανατολή. Και γύρω από τον ήλιο μου μια τέντα. Δεν πρόλαβα ξανά να πω κουβέντα. Τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ όμα για πας. Τρελαίνεις την πηξίδα μου, μα όπου κι αν βρεθώ, φεγγάρια μες στα μάτια σου θα ανάβουνε να βλέπω. Τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ όμα για πας. Τρελαίνεις την πηξίδα μου, μα όπου κι αν βρεθώ, φεγγάρια μες στα μάτια σου θα ανάβουνε να βλέπω για να έρθω. Απόψε θέλω να σε βρω. Αυτή η νύχτα έχει κάτι. Είναι τρελή, είναι φευγάτη. Να σ' αποφύγω δεν μπορώ. Ίχνη που θέλω σύνοδο. Μέχρι του έρωτα την πόρτα. Ανάψε εσύ όλα τα φώτα. Κι όπου κι αν είμαι θα τα δω. Κι ένα ζηλιάρης ουρανός να με κοιτά που ξενυχτάω. Και δεν πιστεύει ο τρελός πόσο πολύ σε αγαπάω. Κι ένα ζηλιάρης ουρανός να με κοιτά που ξενυχτάω. Και δεν πιστεύει ο τρελός πόσο πολύ. Ρίσα
μακριά τα σκοτάδια είναι. Ναι, είμαι εγώ. Όταν γελάς, σε πλημμυρίζω με χαρτιά. Μη με κοιτάς, αίμα κυλάει από τα μάτια που σου έχω χαρίσει. Μη με ρωτάς, ξέρεις τι φταίει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Μα δεν θα κρυφτώ, απόψε θα βγω σαν ήλιος τη νύχτα να διώξω. Και μετά τη βροχή θα βγω το πρωί σαν τρελό ουράνιο τόξο. Ναι, ναι, σ' αγαπώ, μα δεν μπορώ άλλο κοντά σου να μείνω. Ναι, το είπα ξανά, μ' αυτή τη φορά στα αλήθεια σ' αφήνω. Πόσο λίγο με ξέρεις, πόσο λίγο με ξέρεις, πόσο λίγο με ξέρεις, πόσο λίγο με ξέρεις, πόσο λίγο με ξέρεις. Συγγνώμη επειδή με προκαλείς, ναι, πόσο λίγο να τελειώσει το χειροκρότημα, το ξαναλέω, συγγνώμη επειδή με προκαλείς. Πόσο λίγο σε ξέρουμε. Έλα, πόσο λίγο με ξέρετε. Ναι, πόσο πιστεύω, λίγο σε ξέρουμε. Πιστεύω ότι ακόμα και ο άνθρωπος που ζει, γενικά μιλώντας έτσι κοντά μας, πολλές φορές, δεν μας ξέρει τόσο καλά. Γιατί όλοι μας κρύβουμε πράγματα μέσα μας που ίσως ποτέ δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Ήρω, βγάλε μου ένα πράγμα που είναι κρυμμένο και δεν φαίνεται στην επιφάνεια για να μάθουν οι τηλεθέτες πόσο λίγο ξέρουν την Ευρυδίκη. Εγώ έγραψα το αυτά που κρύβω μέσα μου, που τα λέει όλα, οπότε... Πες μου κάτι απρόσμενο που κρύβει μέσα της η Ευρυδίκη, που το κοινό τώρα που θα τα ακούσει, αν σκεφτείς έτσι κάτι θεαματικό, θα πει «Α, η Ευρυδίκη είναι έτσι». Η Ευρυδίκη είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, αλλά έχει και όλα τα στοιχεία αυτά που δείχνει. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο απρόβλεπτο, δηλαδή όλα αυτά που φαίνονται πάνω της. Το πάθος, μια... η ένταση. Το πάθος, η ένταση, μια φυσική ευγένεια και καλοσύνη, μια θετική ματιά στα πράγματα ισχύουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι... Συμφωνείς ή έχεις να συμπληρώσεις, να ρίξουμε φως πια σε αυτή την προσωπικότητα. Να σου πω κάτι. Η Ευρυδίκη είναι αυτό που βλέπεις. Είναι πάρα πολύ απλή, γλυκιά κλπ. Αλλά γίνεται και τυφώνας πολλές φορές, γι' αυτό μην βρεθείς και πολύ κοντά της άμα την πιάσεις τα νεύρα. Εσύ τι κάνεις όταν πιάνουν τα νεύρα. Φεύγεις από το σπίτι. Φεύγω γενικώς, ναι, απέχω. Έρχεσαι όταν ηρεμεί. Σε ενοχλεί όταν φεύγει από το σπίτι και έχεις νεύρα? Όχι, γιατί όταν έχω νεύρα θέλω να μένω μόνη μου. Και πραγματικά το εκτίμησα πάρα πολύ από τη στιγμή που το κατάλαβε και ο Γιώργος. Και λέμε, γιατί να καθόμαστε και να τσακωνόμαστε όταν ο ένας έχει νεύρα, όταν ο άλλος έχει νεύρα? Καλύτερα να χωρίζουμε για λίγο. Για να μην τελειώνουμε, ας πούμε. Πάμε μια βόλτα, ρε παιδί μου, και πίσω. Για να μην τελειώνουμε. One. Μάλιστα. Έτσι, διατάξτε, ναι, θέλω να μου πείτε. Διατάξτε. Είναι εγωιτευτικό πέντε άντρες να μου πούνε έτσι. Πέστε μου, διατάξτε με για να διατάξω. Ας σου αρέσει αυτό το... Πάρα πολύ το στυλ αυτό, ναι. Λοιπόν, θα πέσουμε και κάτω, να σου φέρουμε και μαστίγιο. Τώρα, όχι τόσο πολύ. Τώρα, πάμε. Έχεις και το στυλάκι μου, αλλά... Δεν τελειώνουμε. Α, το κάνουμε. Πείτε μου. Θα μου πείτε το δεν τελειώνουμε. Εγώ δεν μπορώ. Και εδώ, έτσι. Η φαντασίωση κάθε γυναίκα. Και μου αρέσει και το πατελάνε σε εσύ. Ας σου πω, άρχισε να σε ανεβάσουμε όπως κάνουμε τη σκέψη. Όχι, ακολουθήστε με, Ας ανεβάσουμε ψηλά. Όχι, θα μου κάνετε σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου στην ελληνική ταινία. Που τη βγάλει τον παλέτο και την κάνει φίλο φτερό, ας πούμε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το δεν τελειώνουμε. Έτσι λέω, μωρέ, Ευρυδίκη, τώρα φέρ το μικρόφωνο, ναι. Καλά, ό,τι πει. Δεν τελειώνουμε. Κάτσε, περίμενα να πάρουμε το V που παίρνουμε πάντα και το... Ναι, πάρτε. Άντε, σε έρθω. Θεσσαλονίκη, θυμάστε. Θα μας έρθει αφόρμητα. Ναι, αφόρμητα, πάμε. Όχι, ήσουνα... Έτσι, στο κορμί μου παίρνεις το νου. 5 του Μάρτη πολλές διαφορές, λόγια καυγάδες, μικρές συμφορές.
Χάρης του Σεπτέμβρη σε θέλω πολύ. Όρκου σου δίνω για μια ζωή. 5 Απρίλη με νεύρα πολλά. Λάθη διαμάχες, κανείς δεν γελά. Μέσα στο αίμα μας ξανά κυκλοφορεί και δυναμώνει. Ξέρεις τι λες, σβήνεις αγάπες, ανοίγεις πληγές. 5 του Μάη, συγγνώμες φιλιά, σβήνει η καρδιά μας, σημάδια παλιά. 3 του Γενάρη, αλλάζουν χρονιές, λάθη, συγγνώμη, μικρές ενοχές. 5 Δεκέμβρη, θυμός που ξεσπά, φεύγεις, δεν φεύγω, τα ίδια ξανά. Και δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν τελειώνουμε. Γιατί μια αγάπη σαν κι αυτή δεν τελειώνει. Κι αν κάπου μας πονά, μέσα στο αίμα μας ξανά κυκλοφορεί και δυναμώνει. Και δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν τελειώνουμε. Γιατί μια αγάπη σαν κι αυτή δεν τελειώνει. Μια αγάπη σαν κι αυτή δεν τελειώνει. Κι αν κάπου μας πονά, μέσα στο αίμα μας ξανά κυκλοφορεί και δυναμώνει. Εδώ είμαστε, κοκτέιλ με νότες. Ευρυδίκη απόψε, Ηρώ Τριγώνη, στιχουργός μας, Γιώργος Θεοφάνου. Σας αφήνω τελευταίους τους one guest, τον guest. Ένα χειροκρότημα, βά. Χειροκροτάμε, γιατί περνάμε υπέροχα. Και συνεχίζω τώρα εγώ με Πάνο και Δημήτρη, που είναι οι μόνοι που δεν αποκαλύψαν κάποια πτυχή του χαρακτήρα της Ευρυδίκης. Δημήτρη. Λοιπόν... Με το American σημαία, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι δύο Τζίμις Πανούσες. Μ' αρέσει. Σας αρέσει ο Δημήτρης. Όχι, μπλούζα Γιώργο μου. Μας είχε δει ήδη ο Τζίμις Πανούσες. Που το έπιασα το χέρι, ας πούμε. Όχι, σκηνοθετικό έβριμα της Ρομπέρτας. Τώρα με απογοήτευσες όμως, τελείως. Προσπάθησε να κάνει μια καλή κίνηση ο Γιώργος, αλλά... Αλλά απέτυχε το προξενείο, Δημήτρη, απέτυχε. Μας δεν το έπιασε, τι πες μας, Δημήτρη, να μιλήσουμε... Μόνο για Ευρυδίκη να μου πει, ναι. Να μιλήσουμε από εδώ και πέρα για την Ευρυδίκη. Βέβαια, μια πτυχή του χαρακτήρα της που δεν την υποψιαζόμαστε και από ποια στιγμή την έχεις ανακαλύψει αυτή την πτυχή. Λοιπόν, μια πτυχή του χαρακτήρα της. Εγώ θα μιλήσω πώς τη βλέπω σαν Δημήτρη στην Ευρυδίκη. Και όταν την είχα... Να μιλήσει σαν Κωνσταντίνος γίνεται. Και όταν την είχα πρωτογνωρίσει, μου και εγώ λίγο πιο μικρός, mm-hmm. πιο κοντός. Τώρα που με βλέπεις πιο ψηλό δηλαδή. Αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και όχι μόνο αυτό, δεν το λέω επειδή είναι αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου. Θα έλεγα ότι είναι από τα άτομα που μου δημιουργεί τρακ.
ναι. Και εγώ αυτό δεν το έχω πολύ συχνά σε άτομα. Τράξε σε ποιο επίπεδο όμως. Όχι σαν γυναίκα, κάτσε. Σαν γυναίκα, σε δίνω και τράξε. Εσύ Γιώργο μου. Συγγνώμη, σαν αντικείμενο, σαν γυναίκα το δημιουργήσει. Και σαν γυναίκα, γιατί όντω ελπίζω να μην μαλώσει, να μην διώξει αυτό το γκρουπ για αυτό που θα πω, Γιώργο. Διώξαμε για άλλα πράγματα, γι' αυτό. Την είχα ρωταφεί εγώ όταν ήμουν προσωπικά. Α, παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Ό,τι γίνανε τέσσερι, ο Δημήτρης που την... το ήξερες ότι σε είχε ερωτευτεί μικρό. Υπέροχο. Το βρίσκω πολύ τρυφερό. 16-17 χρονών. Δεν απέχει πολύ από 17 ο Δημήτρης. Πολύ τρυφερό το είναι τρυφερό. Μετά μετά. Πάνω. Δεν τέλειωσα όμως. Α, λέγε, λέγε. Τελείωσε. Άστο να πει. Άστο να πει. Άστο να πει. Και μπορώ να πω πως καλλιτεχνικά, δηλαδή μουσικά ήταν αυτό που ακούγα πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι αυτό με. Ήταν αγαπημένη μου καλλιτέχνη, δηλαδή. Σε εκφράζει. Την ερωτεύτηκα επειδή ήταν αγαπημένη μου. Κατάλαβα, όχι επειδή ναι, μόνο ναι, επειδή ήταν όμορφη γυναίκα. Είχε αυτό το μοντέρνο, αυτό pop rock εκείνη την εποχή όταν την άκουγα. Και ήταν πραγματικά καταπληκτική. Και θέλω να μου κάνει μια χάρη, Βρυδίκη. Ό,τι θέλεις. Αν μπορείς, ελπίζω να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά είσαι από τις λίγες που τραγουδάνε τόσο καλά ακαπέλα και θα ήθελα να μου αφιερώσεις γιατί όχι. Τώρα τελείωσες πραγματικά. Τώρα τελείωσες πραγματικά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που τραγουδάς με το ροκο. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο ροκος. Αν μπορείς να πεις. Ναι, και εμείς το θέλουμε αυτό να μας πεις τώρα. Αν με συνοδεύσετε. Τραγούδα καλή μόνος. Δεν χρειάζεται συνοδεία. Ήσουν ο λόγος ό,τι έκανα. Και τώρα ψάχνω λόγο για να ζήσω. Είμαι σαν κάτι μισό φέγγαρα. Που τ' άλλο τους μισώ, το θέλουν πίσω. Ήσουν ο λόγος ό,τι έκανα. Και τώρα ψάχνω λόγο για να ζήσω. Είμαι σαν κάτι μισό φέγγαρα. Που τ' άλλο τους μισώ, το θέλουν πίσω. Στίχος άλλης μιας αγαπημένης και πολύ ταλαντούχης της Γιούλας της Γεωργίου. Α, Γιούλα Γεωργίου από τις καλύτερες. Πάνω αναμένεις γιατί ήρθε η σειρά να τραγουδήσει τώρα. Θα μου πεις μετά για μια δική Καραβάκη. Πάμε Καραβάκη, ναι. Καραβάκη, το αφιερώνουμε σε όλα τα ελληνικά νησιά που μας βλέπουμε κιόλας. Πώς να μην. Φύγαμε. Στα δύο μακριά σου δεν μπορώ να ζω. Πες το μου το τελευταίο αντίο. Σε παρακαλώ. Δεν είναι όλα αυτά που μας χωρίζουν. Όσα μας ενώνουν με πονάν. Η καρδιά μου φίλο φίλο σκίζουν. Και με τυράννα. Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Ποιο λόγο θα έχω να είναι η πόρτα μου ανοιχτή. Κάνε κάτι μια φορά και για μένα μια φορά. Καραβάκι είμαι που έβασε νερά. Κόψε με στα δύο, δώσε μου το τελευταίο φιλί. Σου δώσα φωτιά και πήρα κρύο, ξύδι και χόλι. Δεν έχει νόημα η ζωή, αν δεν θα είμαστε μαζί. Ποιο λόγο θα έχω να είναι η πόρτα μου ανοιχτή. Κάνε κάτι μια φορά και για μένα μια φορά. Καραβάκι είναι που έβασε νερά. Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Ποιο λόγο θα έχω να είναι η πόρτα μου ανοιχτή. Κάνε κάτι μια
φορά και για μένα μια φορά. Καραβάκι με που έβαζε νερά. Κι ο λόγο θα έχω να είναι η πόρτα μου ανοιχτή. Κάνε κάτι μια φορά και για μένα μια φορά. Καραβάκι με που έβασε νερά. Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Κι ο λόγο θα έχω να είναι η πόρτα μου ανοιχτή. Κάνε κάτι μια φορά και για μένα μια φορά. Καραβάκι με που έβασε νερά. Σου πάνε τα χασάπικα. Και αυτό και το δανεισοφέγγαρα, το πρόσεξε καλά παλιότερα και το είμαι άνθρωπος κι εγώ που ήταν. Είναι μελωδικά τραγούδια γι' αυτό. Έτσι τέτοιες μεγάλες μελωδίες, όχι χασάπικα βεβαίως. Έχει τραγουδήσει ο επόμενος φίλος μας, ο οποίος αγαπάει, σε λατρεύει και νομίζω ότι τον έχουμε όλοι σαν πρότυπο. Αριθμεί περίπου 4 δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι. Πάσχα. Πασχάλη. Ο Πασχάλης, ναι, τον βρήκαμε. Πάμε στον Πασχάλη. Η Ευρυδίκη είναι ένα σπάνιο ταλέντο στο χώρο της ελληνικής μοντέρνας μουσικής. Και το λέω μοντέρνας γιατί από την αρχή που ξεκίνησε, έτσι ξεκίνησε, μοντέρνα. Συνεχίζει την πορεία της με ένα, σε έναν μοναδικό θα έλεγα δρόμο, γιατί το χαρακτηριστικό της φωνής της, που είναι και αυτό μοναδικό, την κάνει ξεχωριστή. Έχει αυτό το ξεχωριστό ταλέντο που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να ξεχωρίζει. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και σε κέντρα διασκέψης και σε δίσκους. Την αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλη μου και πιστεύω ότι έχει μπροστά της πολύ δρόμο. Ξέρεις, Ευρυδίκη, σκληρό, αλλά καλό, γιατί και εσύ αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Φαίνεται άλλωστε, σου βγαίνει. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλύτερο για σένα μπροστά. Και εύχομαι να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον με επιτυχία, έτσι όπως και στο παρελθόν. Φιλιά πολλά. Συγκινήθηκες τώρα. Ναι, ξέρετε. Πολύ πιστός, πολύ πιστός φίλος. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Χρόνια φίλοι. Και ήθελα να πω, πριν όταν λέγανε τα παιδιά θαυμαστές από μικρή ηλικία κλπ. Και εγώ λάτρευα τον Πασχάλη, όπως και τον Κώστα Τουρνά, από τότε που ήμουν στην Κύπρο ακόμα. Και χαίρομαι πραγματικά που είχα την ευτυχία και να συνεργαστώ με τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες. Πραγματικά το εννοώ αυτό, μεγάλους καλλιτέχνες. Και να έχω την τιμή να τους έχω και φίλους. Αυτό ξέρεις τι είναι. Αυτό θα τα ανοίξεις όσο θα μου πει ο Πάνος που μου χρωστάει η Ευρυδίκη στιγμή. Είναι το δώρο της εκπομπής από εμάς για σένα από την παραγωγή, γιατί σε κάθε τιμόμενο πρόσωπο κάνουμε ένα δωράκι. Ανοίξτε να δεις για ποιον απευθύνεται όμως. Είναι έκπληξη. Ευχαριστώ πολύ. Πάνο, Ευρυδίκη, όσο η Ευρυδίκη θα κάνει hatch groups. Ευρυδίκη είναι το πιο απλό πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Μία στιγμή, ας πούμε, εκτός από τα συμπόνιψο. Δεν το γνώρισα. Δεν το γνώρισα, γιατί. Χάρμα. Περίμενα να δω κάποιο άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει χρυσούς δίσκους, έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες και περίμενα κάπως πιο στάρ, πιο αφιψηλού. Αλλά εντελώς ξαφνικά βλέπω έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό, πάρα πολύ απλό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Νομίζω μας κάλυψε ο Πάνος. Αυτό τι είναι, αυτό εδώ. Αυτό είναι για τον Άγγελο. Είναι για τον Άγγελο. Λοιπόν, Αγγελούκο,
Έτσι λέω τον πυριόχρο συνήθως. Λουκού, αυτό εδώ, στο στέλνω εγώ η Ηφηγένεια από το κοκτέιλ με νότες, μέσω της μαμάς, να το παίξεις και να το συναρμολογήσεις μαζί με τη μαμά. Είναι ένα παζλ. Του άρεσε πάρα πολύ να φτιάχνει παζλ, λοιπόν θα το κάνουμε μαζί αυτό. Είδες, τα ξέρουν όλοι εμείς τι σας αρέσει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μας. Χειροκροτάμε όλους τους καλεσμένους μας. Να ευχαριστήσω την Ηρώ Τριγώνη, τη στιγμή μας, του Σουάν, τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα. Σε εσένα, στην εκπομπή, στους συνεργάτες σου, στην αρχήτρα μας και στα παιδιά που ήρθαν εδώ κοντά μας. Και μιας και το παζλ, με ακολουθείς, αγαπητή μου ερμηνεύτρια, γιατί το τελευταίο τραγούδι λέω να το αφιερώσουμε στο γιο σου, γιατί αν και είναι 4-5, πόσο είναι τώρα. 4. 4 χρονό έχει άποψη το παιδί. Έτσι είχε και η κόρη μου όταν ήμουν μικρή, όταν ήταν μικρή. Ναι. Και του έχει διαλέξει ο Άγγελος από το δίσκο σου ένα τραγούδι το οποίο λέει είναι το πιο αγαπημένο του, το μάθαμε και αυτό, είναι το όλα δικά σου. Είναι το όλα δικά σου, ναι. Με αυτό λοιπόν αφιέρωσε το στην κάμερα αυτή του Άγγελου. Άγγελου, μου για σένα, γιατί όταν κάναμε την επιλογή για τα τραγούδια που θα τραγουδούσαμε εδώ, το πρώτο που είπε ο Άγγελος ήταν το όλα δικά σου. Για σένα με πολύ αγάπη τη Μανούλα. Και το πάζλ για σένα. Λοιπόν, καληνύχτα σας, ελπίζω να περάσατε καλά. Πάμε. Δική σου αναπνοή.